Σε σύσκεψη φορέων πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομικών Διονύση Πλέσα, έγινε η επανέναρξη των εργασιών για την εκπόνηση της κανονιστικής του Δήμου για τους κοινόχρηστους χώρους. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε τους καταστηματάρχες εστίασης που δεν έχουν εκδώσει ακόμα την άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το 2024, ότι πρέπει να προσέλθουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και αν μέχρι 15 Ιουνίου δεν το πράξουν, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα περί αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, τους ενημερώνει πως οι ατελώς άδειες για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που είχαν χορηγηθεί λόγω COVID δεν ισχύουν πλέον και θα εφαρμόζονται σχετικές διατάξεις που ίσχυαν πριν την πανδημία. Οπότε οφείλουν οι καταστηματάρχες να απομακρύνουν από τους κοινόχρηστους χώρους μέχρι 17 Ιουνίου ό,τι έχουν τοποθετήσει εκτός αυτών των ορίων. Τα μέλη του ΣΚΙΑΝΑ απαντούν με συγκέντρωση αύριο στα γραφεία του συλλόγου τους, ώστε να αποφασίσουν τους τρόπους αντίδρασης, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων το Δήμο ότι μετά από 5 μήνες με μισόλογα, φήμες, διαρροές και ενώ έχει προηγηθεί ο διπλασιασμός των τελών, η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε επίσημα το ΣΚΙΑΝΑ την Τετάρτη πως οι άδειες του 2024 θα δοθούν με την εφιστάμενη κανονιστική, χωρίς τροποποίηση και χωρίς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος παραδέχεται την αδυναμία να οριοθετήσει με τρόπο σύγχρονο, δίκαιο και φιλικό προς τους πολίτες. Νύπτει τα σχήρας του ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, περιχαρακωμένος πίσω από μια αναχρονιστική κανονιστική. Η Δημοτική Αρχή, αντί να δώσει λύση, ακολουθεί το γνωμικό, πονάει χέρι, κόβει κεφάλι, πιστοποιώντας την ανικανότητά της να επιβάλλει την τάξη. Η τηλεόραση του Best επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο του ΣΚΙΑΝΑ, Γιώργο Κούλη, ο οποίος δήλωσε: «Η εστίαση της Πάτρας δεν ζητά χάρη. Ζητά να πληρώσει στα πλαίσια των νόμιμων ορίων, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τους πεζόδρομους της χώρας. Στις υπόλοιπες πόλεις έχουν αλλάξει κανονιστικές από το 2014 και εμείς ακόμα εφαρμόζουμε μια αναχρονιστική κανονιστική».